Καταρχήν να κάνουμε ένα σχόλιο για την απόφαση. Ότι πράγματι είναι σημαντική απόφαση, από τις πιο σημαντικές μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρώτη φορά καταδικάζεται για ως εγκληματική οργάνωση ναζιστικό κόμμα, φασιστικό κόμμα, όπως λέγαμε από την αρχή, και θα πω μερικά πράγματα. Η αλήθεια και τα στοιχεία ήταν συγκλονιστικά και δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Αυτό που αναμένουμε είναι οι ανώτατες ποινές που πρέπει να επιβληθούν σε αυτή την εγκληματική ναζιστική οργάνωση. Το δεύτερο είναι ότι δεν χρειάζεται φυσικασμός. Γιατί ο φασισμός είναι γνήσιο τέκνο του καπιταλιστικού συστήματος. Αυτό έχει αποδειχθεί και ιστορικά. Ας δούμε Γερμανία, Ιταλία. Και το λέμε έτσι, επειδή μπορεί να μας βλέπει και νέος κόσμος, γιατί το Χίτλερ στην εξουσία τον ανέβασαν οι Γερμανοί βιομήχανοι, Thyssen, Krupp, Siemens κλπ, που έκαναν σύσκεψη πριν. Την επόμενη έκαναν σύσκεψη οι Γερμανοί τραπεζίτες και είπαν στο Χίντεμπουργκ να παραδώσει την εξουσία στο Χίτλερ. Δεν θέλω να συνεχίσω να πω και άλλα στοιχεία. Είναι γνήσιο λοιπόν τέκνο, όταν δεν μπορεί αλλιώς το κεφάλαιο να επιβάλλει αυτή την απάνθρωπη πολιτική που πεινάει ο κόσμος και άλλοι ζουν στη χλειδί και στην πολυτέλεια, τότε βγάζει το φασισμό. Ωραία, να το πούμε διαφορετικά, αν έχει δικαιοσύνη. Ένα μισό λεπτό να τελειώσω. Επομένως λοιπόν δεν εφησυχάζουμε. Όσο υπάρχει τέτοιο σύστημα, θα γεννάει συνεχώς, αν δεν κινητοποιείται ο λαός, αυτό είναι το καθοριστικό, και τέτοιες εγκληματικές οργανώσεις. Το δεύτερο, που άκουσα και τη συζήτηση πριν, και δεν θα πω κρίμα, πολύ φυσιολογικά ήταν αυτά που έγιναν. Αυτά που έγιναν ήταν πολύ φυσιολογικά. Και ξέρετε τώρα, δεν ξεχνάμε. Και επειδή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι το πρώτο που βγήκε από, όχι από τότε που μπήκε στη Βουλή, από τότε που εμφανίστηκε και είπε ότι είναι εγκληματική φασιστική οργάνωση, όλοι οι υπόλοιποι σφύριζαν αδιάφορα. Μπορώ να σας πω το παράδειγμα όταν άνοιξε ο πόλεμος κατά της Χρυσής Αυγής και έτυχε εκ μέρους του ΚΚΕ να είμαι εγώ εκείνη τη μέρα. Είπαμε η φασιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή και με διέκοψε ο προεδρεύων, δεν χρειάζεται να πω το όνομα, δεν έχει σημασία, με διέκοψε και να με επαναφέρει στην τάξη ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιώ τέτοιες εκφράσεις. Φυσικά έκανα το αντίθετο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την ανοχή που υπήρξε και από άλλα πολιτικά κόμματα. Εμείς ήμασταν καθαροί και αυτό το ξέρει ο καθένας. Και την προβολή από διάφορα μέσα ενημέρωσης που τώρα εμφανίζονται πολέμοι όλο αυτό το διάστημα της Χρυσής Αυγής. Ναι, κύριε Παφίλη, ενώ συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο. Λύστε και ξέρετε τα, κάτι. Γιατί ξέρετε και εμείς μπορούμε να θυμηθούμε πολλά περιστατικά. Δεν θα μετατραπεί τώρα αυτή Παφίλη, η υπόθεση. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό και θα με ρωτήσετε. Ναι. Μισό λεπτό. Όχι, δεν είναι να ρωτήσω κάτι. Απλά πάνω σε αυτά που λέτε. Δεν θα γίνει πλυντήριο για όλους. Όχι, να μην γίνει πλυντήριο για όλους. Αλλά μέχρι και σήμερα που μιλάμε, απολαμβάνει συγκεκριμένα ωφελήματα στο κοινοβούλιο. Μέχρι και τώρα που μιλάμε. Δεν χρειάζεται να πάμε πολύ πίσω. Ναι, τι είπατε. Λέω, υπάρχουν και ωφελήματα ακόμα και τώρα που μιλάμε. Προβλέπονται πράγματα. Λύστε τα αυτά. Εσείς οι πολιτικοί, στη Βουλή είστε. Τι να λύσουμε εμείς, Να σας πω κάτι τώρα. Εμείς να λύσουμε όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν. Πέντε χρόνια προσωπικά. Έκανε. Όλοι λέω, μαζί. Τι, μα δεν γίνεται όλοι. Όλοι τα ίδια ωφελήματα απολαμβάνεται. Ο καθένας έχει την πολιτική. Δεν είδα να γίνεται κανένας διαχωρισμός. Άλλο να είσαι κυβέρνηση, άλλο να είσαι αξιωματική αντιπολίτευση και άλλο. Αλλά ωστόσο. Και δεν θέλουμε, δεν μας αρέσει να το προβάλλουμε. Αυτός που ξεκίνησε όλο τον πόλεμο κατά της Χρυσής Αυγής από θέσεις αρχών ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και συνέβαλε καθοριστικά και στην πορεία όλες τις υπόθεσεις. Και με την πολιτική αγωγή που είχε και με καταθέσεις και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Και κυρίως στην κινητοποίηση του λαού. Αυτό που έγινε με τη Χρυσή Αυγή δεν το κάναμε μόνο εμείς, το ΚΚΕ. Αλλά ήμασταν πρωταγωνιστές σε όλο αυτό το διάστημα και αυτό το λαϊκό ρεύμα που διαμορφώθηκε. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτά που είπε ο ένας κατηγορώντας τον άλλον. Νέα Δημοκρατία δηλαδή, κατηγορώντας τον ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ τη Νέα Δημοκρατία. Αλήθεια είναι όλα. Και για τους δύο. Αυτή ήταν η κατάσταση. Και ανοχή υπήρχε και έμεση στήριξη υπήρχε. Και όλα αυτά είναι γνωστά που έχουν γίνει. Άρα λοιπόν μην βγαίνουν όλοι σήμερα και ντύνονται
το μανδύα του αντιφασίστα, δεν λέω ότι δεν είναι οι περισσότεροι, αλλά να παριστάνουν κιόλας ότι καθάρισαν τον κόπρο του Αυγίου, που δεν καθάρισε βέβαια. Αυτή είναι η δική μας γνώμη. Και αν δεν χτυπηθούν οι αιτίες που γεννούν το φασισμό, και οι αιτίες δεν είναι οι λαϊκισμοί και αυτά που λέγονται. Αυτό είναι επιφανειακή κριτική. Οι αιτίες είναι το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Αυτό γεννά τέρατα, όπως γέννησε και στην ιστορία. Και καλά, αυτοί που μιλάνε για θεωρία των δύο άκρων, αφήσε να δίνει τον αγώνα αυτό 7 χρόνια τώρα. Πρέπει να καθίσουν και να συγκρίνουν ποια είναι η ιδεολογία, η σκοταδιστική, η φασιστική ιδεολογία, και ποια είναι η δική μας ιδεολογία. Αυτοί τι λένε? Άρια φυλή. Αυτό δεν λένε? Εμείς λέμε οι άνθρωποι δεν τους ξεχωρίζει χρώμα, φυλή, θρησκεία, φύλο κλπ. Αλλά σε φτωχούς και πλούσιους, θα το πω έτσι απλά. Σε εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενους. Εμείς τι λέμε? Ειρήνη, φυλή, αλληλεγγύη στους λαούς. Τι λένε αυτοί? Πόλεμος. Και το κάνανε και στην ιστορία. Δολοφονίες. Εμείς λέμε ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πολύτιμη, αυτοί λένε ότι είναι σκουπίδι. Είμαστε στην αντίθετη ακριβώς πλευρά. Τι λένε αυτοί? Η βάση της οικονομίας είναι ο ιδιωτικός τομέας, δηλαδή το μεγάλο κεφάλαιο. Τι λέμε εμείς? Η βάση της κοινωνίας είναι ο εργαζόμενος, αυτός που παράγει το πλούτο. Αυτή η τάξη είναι πρωτοπόρα, αυτή πρέπει να διαχειριστεί και το πλούτο. Και βγαίνουν τώρα, και ορισμένοι δήθεν ξέρουν το ΚΚΕ, αλλά ξέρουμε τι κάνουν, και λένε τώρα για τη θεωρία των διάκρων. Τρίτο θέμα, Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι μας λένε για την Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας? Ξέρετε τι έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια? Ξέρετε ότι δίνουν συντάξεις σε εσεσίτες, εγκληματίες? Ξέρετε ότι στις χώρες τις Βαλτικές, παραδείγματος χάρη, δίνουν συντάξεις στα Waffen SS και δίωξαν ανθρώπους που πολέμησαν κατά του γερμανικού φασισμού? Ξέρετε ότι έβαλαν επικεφαλής, αυτά για να ξέρει ο κόσμος, επιτροπής που γιόρτασε δήθεν την αυτή της Ουγγαρίας, στρατηγό των SS? Δεν είναι όλη η Ευρώπη έτσι πάντως, κύριε Παφίλη. Όλα αυτά τα καταγγέλαμε αυτά τα χρόνια. Και ο αντικομουνισμός, ο ιδέος. Ναι, μισό λεπτό, κύριε Γιανακόπουλο. Κύριε Παφίλη, όλη η Ευρώπη δεν είναι έτσι πάντως. Αυτό περιγράφεται δεν είναι όλη η Ευρώπη. Αυτό περιγράφεται, λέω, δεν είναι όλη η Ευρώπη. Οι λαοί της Ευρώπης δεν είναι έτσι. Λέω η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είχα την τύχη να είμαι 5 χρόνια όταν γίνονταν όλα αυτά. Και συνεχίζονται και σήμερα. Δίνει δισεκατομμύρια για να συκοφαντήσει την προσφορά της Σοβιετικής Ένωσης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι αθωώνει, γίνεται πλυντήριο για το φασισμό συνολικά όταν βάζει τέτοια κριτήρια. Ωραία, μια κουβέντα από την κυρία Γιαννακόπουλου, ανοίξτε την καλοσύνη, κύριε Παφίλη. Όταν λέμε λοιπόν, και θα συμφωνήσουμε, για την νεολαία που πρέπει να ξέρει την ιστορία, αυτό το άθλιο, αυτή τη συκοφαντία, την παραχάραξη, τη διαστρέβλωση που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, σε σημείο που καταψηφίστηκαν ψηφίσματα παλιά από όλους τους Έλληνες βουλευτές. Τόσο ακραία που προσπαθεί να αθωώσει το φασισμό, αυτός ο εσχρός και ο αντικομουνισμός που κάνει και αυτή η διαστρέβλωση, αυτά περνάνε και στα σχολεία, έχει προγράμματα. Και για να πούμε ότι θα μάθει την ιστορία, πρέπει να μάθει την πραγματική ιστορία και του τόπου μας, αλλά και γενικότερα της ανθρωπότητας, η οποία δεν διδάσκεται. Και ξέρετε γιατί? Και ξέρετε γιατί δεν διδάσκεται? Κύριε Παφίλη, πρέπει να κλείσουμε, μας συγχωρείτε πολύ. Δεν διδάσκεται γιατί φοβούνται. Αφού νομίζουν ότι τέλειωσαν με την πιο πρωτοπόρα θεωρία, παρά τα λάθη και τις αδυναμίες, γιατί κάνουν έτσι και ξοδεύουν δισεκατομμύρια? Γιατί κάνουν πλήση εγκεφάλου? Γιατί φοβούνται ότι οι λαοί αργά ή γρήγορα θα ξυπνήσουν και θα τους στείλουν εκεί που πρέπει να τους στείλουν. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ.